οπότε μία ή άλλη. Δεν είναι το ότι όλα είναι ακριβά, τώρα το παιχνίδι αυτό πώς το παίζουν δεν μπορώ να καταλάβω. Την Ανιούσα παίρνει τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από το νέο έτος, καθώς η επιδότηση στην αντλία περιορίζεται στα 15 λεπτά το λίτρο, από τα 25 που ήταν. Παράλληλα στις διεθνείς τιμές καταγράφονται επίσης ανωδικές τάσεις. Εγώ έβαλα πριν από 10 μέρες με τιμή 1,22. Δεν παίρνω επιδότηση. Από την πρωτοχρονιά οι καταναλωτές θα πρέπει να προετοιμαστούν για αύξηση 10 λεπτών στις τιμές, δεδομένου ότι η κρατική επιδότηση των 25 λεπτών μαζί με το ΦΠΑ που ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου αντικαθίσταται με επιδότηση 15 λεπτών μαζί με το ΦΠΑ. Σίγουρα είναι καλύτερη, αλλά πρέπει να γίνει και πιο γενναία αφαίρεση αυτού του ποσού. Γιατί... Εγώ δεν την πρόλαβα γιατί έβαλα με 1,36. Δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να πέσει βέβαια. Με τις τελευταίες τιμές να είναι γύρω στα 1,128 ευρώ ανά λίτρο για ένα σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα, η θέρμανση με πετρέλαιο κοστίζει κατά μέσο όρο 180 ευρώ το μήνα. Τώρα για το θέμα καυσίμου πετρελαίου, εμείς δυστυχώς στην πολυκατοικία δεν βάλαμε γιατί υπάρχει μια συμφωνία χαρακτήρων και οικονομικού επίπεδου. Μέσα στο γενικότερο κύμα ακρίβειας, οι καταναλωτές αναζητούν εκ νέου τον οικονομικότερο τρόπο θέρμανσης. Σε μια περίοδο που οι διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου σημειώνουν βουτιά, ενώ αυτές του πετρελαίου θέρμανσης κινούνται σε ανωδική τροχιά.